Όταν ήρθα, είδα το παιδί κάτω. Και το τρένο? Και το τρένο ήταν πέρα εκεί σταματημένο. Περίπου στα 100 μέτρα. Πήγαινε προς Κόρινθο, Ναι, προς Κόρινθο. 20 χρονών. 20 χρονών. 20 χρονών το παιδί, πήγε χαμένο έτσι. Άμα ερχόταν, περιμένα να μαζευτεί η αστυνομία. Αντί να έρθει ο αστυνοφόρος να πάρει το παιδί να γλιτώσει, ναι, και έπρεπε να απλώνει το παιδί καλά. Θα γλίτωνε το παιδί, άμα το κάναμε 1,5-2 ώρες περίπου να έρθει και το παιδί χάθηκε έτσι στα χαμένα. Ήταν κάτω ξάπλα? Ξάπλα, ναι. Ξάπλα. Ακριβώς σε τη χάμη ήταν ξάπλα εκεί μπροστά. Κάτσε. Εκεί που πατάει ο κύριος τώρα. Ναι. Τώρα, τι δουλειά έχει η αστυνομία έρθει στο τέλος. Πρέπει να πάρουν ένα φίλο του στενοφόρου να πάρει το παιδί να γλιτώσει. Και ήρθε το στενοφόρο μετά. Το στενοφόρο ήρθαν όλοι σετ. Ναι. Δεν έχει κάποια σύρματα εδώ, λέγα κάγκελα. Ήτανε ρε παλικάρι μου, τα βγάλανε αυτά. Τα βγάλανε, ναι. Τα κολονάκια τα έχουν σπάσει, άμα βγήξει την μηδικά μας, δεν ναι. Τα κολονάκια, άλλο κολονάκι εκεί πέρα, ναι, το να το κάνει, ναι, τόσο και κολονάκι. Το λοιπόν. Αλλά αυτά είναι το να έρθει το στενοφόρο για μένα. Για μένα με τη μία έρθει το στενοφόρο και μετά έχω στα διάλειμμα. Επειδή όλα αυτά είναι πιθανώς, είναι στη διαδικασία ουσιαστικά της προανάκρισης, ναι, εκείνα τα οποία θα πω είναι και θα μείνω μόνο στο κομμάτι ουσιαστικά του τροχιού ατυχήματος. Μετά τη σύγκρουση με τον πεζό, το τρένο έφυγε και ήρθε, επέστρεψε ουσιαστικά στο σταθμό του τρένου. Του Κιάτου. Του Κιάτου. Μέχρι εκεί μένω, επειδή ακριβώς όπως είπα, ναι, είναι στα στάδια της προανάκρισης, ερευνούμε ουσιαστικά πώς ακριβώς έγινε τις συνθήκες του τροχιού ατυχήματος και μένω εδώ. Τι έγινε, για πες μας, τι μάθατε, τι είδατε? Είδαμε, σκότωσε το τρένο ένα παιδάκι, το απαράτησε, ναι, και έφευγε. Και αναγκαστήκαν να πετάξουν πέτρες για να σταματήσει το τρένο και να ζητήσουν βοήθεια του αστυνοφόρου. Και το αστυνοφόρο έκανε 2 ώρες. Το παιδί ζούσε. Ζούσε εκεί την ώρα. Το παιδί ζούσε. Ζητάγαμε βοήθεια και δεν έρχονταν κανείς. Ήρθαν μετά από 2 ώρες. Αυτό έχω να πω, τίποτα. Και το παιδί το κάνανε καθαρή δολοφονία, γιατί εδώ το καταβλισμό, το βλέπετε κι εσείς μόνοι σας, είναι ξεφραγούτη. Γιατί δεν έχει εδώ σύρματα γύρω-γύρω? Αυτό εδώ, εντάξει, είχαν βάλει κάποια σύρματα, κοπήκανε, κάνανε. Εντάξει, όμως τώρα το σύρμα δεν λέει τίποτα. Γιατί άμα ήταν φραγμένο και πήδαει το παιδάκι, ήθελε τη δολοφονία μόνος του. Μόνος του. Αν όμως είχε υπάρχει τυχείο, ναι, δεν θα γινόταν το κακό. Ξέφραγω τώρα, και εγώ μπορώ να περάσω. Μπορεί να πάω προς αξία, ναι, να με σκοτώσει το τρένο. Δεν κόρναρε το τρένο πουθενά? Κόρναρε από την κάτω γέφυρα ένα χιλιόμετρο, ναι, και το σκότωσε επάνω στον καταβλισμό. Εδώ δίπλα. 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 Και αν δεν πετάγανε πέτρες οι γονείς και αυτά, το τρένο δεν σταμάτησε. Δηλαδή πετάξανε. Ναι, αυτό έχω να πω.